Ομορφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 18 Δεκεμβρίου σήμερα και η καθημερινή εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα «Συντροφιά με τους Αγίους» και πάλι κοντά σας. Βασική επιδίωξη της ραδιοφωνικής προσπάθειάς μας και διακονίας να ενισχύσουμε το ακροατήριό μας με το Λόγο του Θεού, που είναι δύναμη σε ξύψους. Οι Άγιοι έρχονται σύμμαχοι σε αυτή την πορεία μας, απέναντι σε κάθε εχθρό, ορατό και αόρατο. Στην πορεία δεν έχουμε πού αλλού να στηριχτούμε παρά μόνο στους Αγίους μας. Αρχίζοντας από την Παναγία και καταλήγοντας στους σύγχρονους Αγίους Γέροντες που μας έδειξαν εν υστέρης καιρής το εφικτό της Αγιότητος. Οι Άγιοι, οι αδελφοί μας, οι όμοιοι μας, ο βίος τους όταν είναι αληθινά γραμμένος δίνει δύναμη. Δεν απελπίζει, δεν μειονεκτεί. Καταλαβαίνεις ότι ήταν όπως και εμείς, με πάθη και αδυναμίες που τα ξεπέρασαν με αγώνες πολλούς. Όμως δεν ήταν όπως εμείς, ανέραστοι, πεζοί, φύλαυτοι, φιλόδοξοι. Ένα ποθούσαν, τον συν Χριστώ είναι. Τίποτα δεν ήθελαν πιο πολύ στη ζωή και τα είχαν όλα εκεί που έχαναν τα πάντα. Οι Άγιοι, οι αδελφοί μας και οι φίλοι μας. Μαζευόμαστε όλοι στη σύναξη της λειτουργίας. Συμπορευόμαστε προς την ασάλευτη βασιλεία. Εκείνη, ασάλευτη, εμείς σαλευόμενοι στα πικρά κύματα του παρόντος βίου. Στηριγμένοι όμως στις πρεσβείες τους, προχωρούμε παρακαλώντας τον Κύριο με ειρήνη. Γιατί, αγαπητοί ακροατές, χωρίς τις πρεσβείες τους και χωρίς την ειρήνη δεν μπορούμε να φτάσουμε στη μεγάλη συνάντηση με τον Χριστό. Οι Άγιοι Πατέρες είναι σύμφωνοι σε αυτό το σημείο. Αυτό που πρώτα-πρώτα πρέπει να έχεις πάντα στο νου σου είναι να μην εμπιστεύεσαι ποτέ με κανέναν τρόπο στον εαυτό σου. Ο αγώνας που αναλαμβάνεις τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Οι δυνάμεις σου είναι ανθρώπινες και γι' αυτό πάρα πολύ ανεπαρκείς για να τα βγάλουν πέρα σε ένα τέτοιο αγώνα. Αν στηρίζεσαι μονάχα σε αυτές, γρήγορα θα πέσεις. Θα πέσεις κάτω στη γη και δεν θα έχεις όρεξη να συνεχίσεις την πάλη. Μονάχα ο Θεός μπορεί να σου δώσει την επιθυμητή νίκη. Το να μην εμπιστευόμαστε τις δικές μας δυνάμεις αποτελεί για πολλούς μια μεγάλη δυσκολία και ένα σοβαρό εμπόδιο από την ίδια την αρχή της πνευματικής ζωής. Αυτό όμως πρέπει να το υπερνικήσουμε, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει καμιά προοπτική να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Και πώς είναι δυνατό να δεχτεί ένας άνθρωπος συμβουλές ή βοήθεια όταν νομίζει ότι τα ξέρει όλα, πως είναι σε θέση να κατορθώνει μόνος του τα πάντα, πως δεν χρειάζεται για αυτόν καμιά υπόδειξη εκ μέρους των άλλων. Από έναν τέτοιο τείχο αυτάρκειας δεν είναι δυνατό να περάσουν φωτεινές ακτίνες του αληθινού φωτός. Ουέι συνετή εν εαυτής και ενώπιον αυτών επιστήμονες, φωνάζει ο προφήτης Ισαΐας. Και ο Απόστολος Παύλος προτρέπει, μη γίνεστε φρόνιμοι παρ' εαυτής. Η Βασιλεία των Ουρανών αποκαλύπτεται στους απλούς και ταπεινούς και αποκρύπτεται από τους σοφούς και από τους έξυπνους. Έχουμε λοιπόν χρέος να φροντίσουμε με επιμέλεια να απαλλαγούμε από την υπερβολική εμπιστοσύνη που έχουμε στον εαυτό μας. Είναι βέβαια τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα μας, ώστε δεν παρατηρούμε πως έχει κυριεύσει την καρδιά μας, την ύπαρξή μας. Κι όμως, η αναζήτηση της ικανοποίησης του εαυτού μας και η φιλαυτία μας είναι η αιτία των δυσκολιών που συναντούμε της ανελευθερίας μας κάτω από την πίεση των παθών και της ανησυχίας μας. Παρατήρησε λοιπόν προσεκτικά τον εαυτό σου και θα δεις πόσο δεμένος στα πάθη και τις επιθυμίες είσαι. Η ελευθερία
η ελευθερία σου. Είναι αλυσοδημένη και έτσι περπατάς ανεχμάλωτος από το πρωί ως το βράδυ. Τώρα θα πιω, τώρα θα σηκωθώ, τώρα θα διαβάσω, έτσι από στιγμή σε στιγμή. Σε τυλίγουν ολοένα πιο πολύ τα δεσμά της απασχόλησης με τον εαυτό σου. Δεν είναι ανεξήγητο λοιπόν γιατί είσαι ανικανοποίητος και γιατί παρουσιάζεσαι ανυπόμονος ή θυμώνεις με το παραμικρό μόλις παρουσιαστεί κάποιο εμπόδιο. Παρατήρησες τα βάθη της ύπαρξής σου. Όχι, πρέπει να αποκτήσεις την πεποίθηση πως τίποτα το καλό δεν μπορεί να προέλθει από σένα τον ίδιο. Και έτσι θα ενεργείται μια καλή πράξη με τις δικές σου δυνάμεις, αλλά θα είναι δώρο της Αγίας Τριάδος. Κάπως έτσι, αγαπητοί ακροατές, θα μας συμβούλευε σήμερα ο Χριστός βλέποντας την κατάστασή μας όταν πορευόμαστε με την ψυχή μας δοσμένη στον εαυτό μας και όχι στο Θεό. 18 Δεκεμβρίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ερμήλου, Μοδέστου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων και Φωκά των Ιερομαρτύρων, Αλφιού, Εβιώτου, Κάστορος, Ζακχαίου, Μαρκίας, Νικοστράτου, Ζωής, Σεβαστιανού, του Συγκλητικού, Σοφίας και Τιβουρτίου των Μαρτύρων και των Οσίων, Φλόρου Επισκόπου Αμινσού και Μιχαήλ, του Συγγέλου και Ομολογητού. Εμείς αγαπητοί ακροατές θα μελετήσουμε μέσα από τα συναξάρια της ζωής των Αγίων το βίο του μάρτυρο Σεβαστιανού και των συναυτό Αγίων Μαρτύρων. Συγκλήτους φαλωμένης παριδόντα συνέδρια Σεβαστιανέ Πανολβίαν συνεγύρι συνελεύσιν μαρτύρων αληθώς πανευκλέον συν σύ καταβαλλόντων των εχθρών μέθον θείας συναυλίας αξιώθης φεδρίνης τους βόντας η δόξα το δεδοκό της ίσχυν δόξα το σε στεφανός αντί δόξα το ενεργούν τη διά σου πάσιν η άμματα. Αγαπητοί ακροατές, ο ένδοξος μάρτης Σεβαστιανός και οι μεταυτούς συναθλήσαντες έζησαν κατά τον καιρό των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Αυτός ο τόσο σεβαστός Σεβαστιανός ήταν άνθρωπος ξακουστός και φημισμένος στη μεγάλη πόλη των Μεδιολάνων και είχε πολλή εκτίμηση σε αυτόν ο τύραννος, ώστε τον είχε και πιστότατο φίλο, αλλά όχι μόνο ο ανώτερος τύραννος, αλλά όλοι οι άλλοι που ήταν γύρω του. Είχε πολλές ικανότητες και με τόση υψηλή οικογενειακή καταγωγή ώστε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός τον είχε κάνει στρατηγό του στρατού του. Έκανε πολύ καλά την υπηρεσία του αυτή. Όμως ήταν κρυφά χριστιανός. Ήταν στα κρυφά όχι διότι φοβόταν τα τρομερά βασανιστήρια, αλλά γιατί ήθελε να βοηθά τους πιστούς. Εφόσον νομιζότανε ασεβής, μπορούσε να βρίσκεται κοντά στους αθλοφόρους μάρτυρες, όπου τους έδινε θάρρος κατά τα μαρτύριά τους και τραβούσε έτσι πολλούς στην πίστη του Χριστού. Με αυτή την προσπάθειά του κατόρθωσε να σώσει και να οδηγήσει στην Αθανασία δύο αδελφούς περίφημους, πρώτους στη Ρώμη, τον Μαρκελίνο και τον Μάρκο. Αυτοί οι δύο είχαν πατέρα τον Τραγκλίνο, μητέρα δε τη Μαρκία. Και όπως ήταν κατά σάρκα αδελφοί, έτσι και στην πίστη είχαν στερεά και ανίκητη γνώμη. Αυτούς βασάνισε απάνθρωπα ο Χρημάτιος, ο έπαρχος της πόλεως, με φρικτά βασανιστήρια. Αφού δεν μπόρεσε να τους νικήσει, ούτε με φοβέρες, ούτε με κολακίες, ούτε με την αγάπη των συγγενών τους, τους καταδίκασε τότε σε θάνατο με προθεσμία 30 ημερών.
Διέταξε επίσης να δημευθεί όλη η περιουσία τους, χωρίς να λάβουν τίποτα οι συγγενείς τους. Αντίθετα, διατάχθηκαν οι συγγενείς να πηγαίνουν κάθε μέρα να τους βλέπουν και να προσπαθούν με λόγια, με παρακάλια και με δάκρυα να τους αλλάξουν γνώμη. Ο Σεβαστιανός, βλέποντας αυτά, φοβήθηκε μήπως η ανθρώπινη αδυναμία προδώσει την ευσέβεια και την πίστη τους. Φοβήθηκε μήπως λυγίσουν πάνω σε αυτόν τον κατακλυσμό των συγκινήσεων και αναγκάστηκε να φανερωθεί για να τους στερεώσει την πίστη τους. Όταν ο Άγιος εμψύχωνε τους μάρτυρες, ακούστηκε μεγάλη και δυνατή φωνή. Ήλθε φως λαμπρότατο από τον ουρανό και είδαν οι παρευρισκόμενοι συγχρόνως ένα νέο θαυμάσιο να κάθεται κοντά του. Το πρόσωπό του, τα ενδύματά του λάμπανε τόσο ώστε όλοι θαμπόθηκαν και όλοι κατάλαβαν το γεγονός ότι αυτό ήταν ένα έργο της χάριτος του Αγίου Θεού που επιβεβαίωνε ότι όσα έλεγε ο Άγιος ήταν αληθινά. Ο μάρτυρας μελλοντικός της Εκκλησίας μας Σεβαστιανός τους δίδασκε να μείνουν ως το τέλος ασάλευτοι πύργοι στην πίστη τους. Όσοι ήταν αβάπτιστοι τους είπε να νηστέψουν 23 μέρες για να βαπτιστούν. Όταν έμαθε αυτά ο Χρημάτιος, ο έπαρχος, φώναξε τον οικόστρατο και τον ρώτησε «Γιατί έφερε όλους τους φυλακισμένους στο σπίτι του?» Αυτός του είπε ότι τους έφερε για να βλέπουν όλοι τα βασανιστήρια των άλλων, να φοβούνται και να προσκυνούν τα είδωλα. Όταν άκουσε αυτά ο έπαρχος, του έπλεξε το εγκόμιο γιατί έκαμε φρόνημα τα πράγματα της δουλειάς του. Ο μακάριος όμως Νικόστρατος είχε ένα καρδιακό φίλο, αξιωματικό, Κλάβδιο στο όνομα, που ήθελε να τον κάνει χριστιανό. Του είπε λοιπόν πολλά ψυχοφελή λόγια. Του έφερνε παράδειγμα τον Άγιο Σεβαστιανό, που αρνήθηκε τη φιλία των βασιλέων και τυράννων, καταφρόνησε τα πλούτη, δόξα, αρχηγία και βρισκότανε τώρα με τους χριστιανούς, για να τους παρακινεί στην ευσέβεια, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με θαύματα. Όταν πέρασαν 30 ημέρες της προθεσμίας, ο έπαρχος κάλεσε τον Τραγκυλίνο, τον δικαστή, μη ξέροντας όμως ότι έγινε χριστιανός. Τον ρώτησε για τους ιούς του, αν δέχονται να θυσιάσουν στα είδωλα. Αυτός του απάντησε. Και εκείνοι είναι ευτυχισμένοι, διότι γνώρισαν την αλήθεια και οδήγησαν και εμένα να γνωρίσω τον Παντοδύναμο Θεό, τον οποίο τώρα εσύ βεβαιώνω ότι προσκυνώ και σέβομαι εξ όλης μου της καρδίας. Εάν ευδοκείς να με ακούσεις, με ησυχία και χωρίς να νευριάσεις, θα σου αποδείξω ότι αυτός ο σταυρωμένος Θεός είναι ο αληθινός, βασιλέας όλης της κτήσεως. Όταν άκουσε αυτά ο έπαρχος, άρχισε να φωτίζεται στην ψυχή και ρώτησε το μάρτυρα. Σε αυτό όμως το σημείο θα κάνουμε αγαπητοί ακροατές ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο θα συνεχίσουμε με το βίο του Αγίου μας για σήμερα. Θεός ειρήνης, πατήρι κτήρμων της μεγάλης δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπε. Εκ μικρός έργονες φωτισμένης πλάνης ηλας μόνη μικρής φέτης εγρηγόρος νησί Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
σπλάχνων ιονάν εμβρίων απίμεσεν εν αλλιώς θυρ ιον εδεξατο τι παρθένο δε εν οικίσας ο λόγος και σαρκαλάβων διεν ηλίθε φυλάξας αδιάφορον εις γαρ ουχ υπεστηρεύσεως την τεκούσαν κατέσχεν απίμαντον. Δεύτερο μέρος της συντροφιάς μας για σήμερα, 18 του μηνός Δεκεμβρίου, μαζί με τον Άγιο Μάρτυρα Σεβαστιανό. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να διαβάζουμε τον μαρτυρικό και Άγιο βίο του. Στο μικρόφωνο, πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Ρωτά λοιπόν ο άρχοντας τον μάρτυρα, «Λέγε μου, άνθρωπε, με θάρρος τα του Θεού σου, γιατί θέλω κι εγώ να καταλάβω την αλήθεια. Επειδή είπε ο Τραγγυλίνος, η καλοσύνη σου μου δίνει την άδεια. Άκουσε με, με λίγα λόγια, αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Όταν ο έπαρχος έμαθε όλα αυτά, έμεινε για πολλή ώρα μίλητος και θαμπωμένος, γιατί γνώρισε τα μεγαλεία του Θεού. Έπειτα ζήτησε από τον Τραγγυλίνο να του φέρει δύο χριστιανούς για να τον βαπτίσουν, καθώς και αυτός πίστεψε στον αληθινό Θεό. Έτσι και έγινε. Την επόμενη μέρα ο έπαρχος βαπτίστηκε. Ο Σεβαστιανός όμως γνώρισε από Θεία Έμπνευση ότι ο Υιός του επάρχου Τιβούρτιος ήταν ακόμη αμφίβολος στην πίστη. Κράτησε λοιπόν ο Τιβούρτιος ένα είδωλο. Δεν ήθελε να το καταστρέψει πριν θεραπευτεί ο πατέρας του. Ο Άγιος όμως του είπε να μην αμφιβάλλει, αλλά να κομματιάσει για να δει τα θαυμάσια του Θεού. Τότε ο Τιβούρτιος άναψε φωτιά και λέει, «Να, το κομματιάζω, αφού το διατάζετε, αυτό το πιο αγαπημένο μου είδωλο, με μία συμφωνία όμως. Αν δεν γιατρευτεί ο πατέρας μου, θα ρίξω και σας σε αυτή τη φωτιά». Μόλις όμως το μυαρό εκείνο αγαλματάκι άρχισε να λιώνει στη φωτιά, ένα φως θεϊκό έλαμψε στο χρημάτιο. Παρουσιάστηκε ένα πολύ ωραίος και λαμπερός νέος και του είπε, «Είσαι ευτυχής που πίστεψες στον Χριστό. Αυτός με έστειλε να γιατρέψει την αρρώστια σου». Δεν απόσωσε τα λόγια του και ο άρρωστος έγινε καλά. Τότε ο Τιβούρτιος, μαγεμένος από το καταπληκτικό αυτό θαύμα, έπεσε στα πόδια των μαρτύρων, ζητώντας το σωτήριο βάπτισμα. Οι Άγιοι τους ετοίμασαν με νηστεία και προσευχή και τους βάπτισαν όλους. Τότε ο έπαρχος, πριν να μάθει ο βασιλιάς τα γεγονότα αυτά, πούλησε όλα τα υπάρχοντά του, μοίρασε τα χρήματά του στους φτωχούς, ελευθέρωσε όλους τους δούλους του, τακτοποίησε τις υποθέσεις του και ακολούθησε τους χριστιανούς. Διδασκότανε από αυτούς τα της πίστεως. Όταν έμαθε αυτά ο αρχιεπίσκοπος της Ρώμης Γάιος, έτρεξε σε αυτόν. Έπειτα, γνωρίζοντας ότι η φήμη διαδόθηκε και ότι ύστερα από λίγες ημέρες θα διορίζανε καινούριο έπαρχο που θα τους θανάτωνε όλους, τους συμβούλευσε να μοιραστούν σε δύο ομάδες. Η μία να μείνει στην πόλη για να μαρτυρήσει συντομότερα και η άλλη να φύγει από την πόλη για να κρυφτεί και να γλιτώσει. Ο επίσκοπος διέταξε τον Πολύκαρπο να πάει έξω με τους αδελφούς για να τους ποιμένει σαν ιερεύς. Ο δε Σεβαστιανός να παραμείνει σαν γενναίος στρατιώτης να προστατεύει και δυναμώνει τους μάρτυρες. Έτσι έφυγε ο Πολύκαρπος με τους μισούς χριστιανούς και τους άλλους και τον άλλοτε έπαρχο χρημάτιο. Τότε ο Τιβούρτιος, ο Υιός του υπάρχου, ένωσε ζωντανή την αγάπη του μαρτυρίου και παρακαλούσε τον επίσκοπο Γάιο να τον συγχωρέσει και να τον αφήσει στην πόλη για να βρει τον ποθούμενο θάνατο για τον Χριστό. Όταν ο αρχιερεύς είδε τον πόθο του νέου, του έδωσε την πνευματική άδεια. Πρώτη-πρώτη μαρτύρησε η μακάρια ζωή
η σύζυγος του Νικοστράτου. Αυτή πήγαινε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου για να προσευχηθεί. Την έπιασαν όμως οι στρατιώτες, την έδεσαν και την έφεραν στον άρχοντά τους. Αυτός προσπάθησε να της γυρίσει το μυαλό με φοβερά βασανιστήρια. Όμως εισμάτην. Όταν είδε την δυνατή πίστη της μάρτυρος, τότε διέταξε και την γκρέμασαν με το κεφάλι κάτω και την κάπνιζαν με βρωμερή ύλη. Δεν άντεξε και ξεψύχησε πάνω στο μαρτύριο, γενναία, καρτηρικά και ευτυχισμένη. Ο Τραγγυλίνος έτρεξε και αυτό στον ναό των Αποστόλων για να προσευχηθεί. Τον έπιασαν και αυτόν οι δωλολάτρες. Έκαναν τα πάντα να τον αλοξοπιστήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Καμία υπόσχεση και καμία απειλή δεν μπόρεσε να τον λυγίσει. Ύστερα από μία σειρά απειλών και βασανιστηρίων, τον παρέλαβαν οι Δήμοι, τον λιθοβόλησαν και πέταξαν και αυτόν στον ποταμό. Κατόπιν ο Νικόστρατος, ο άνδρας της μακαρίας ζωής, πήγε στις όχθες του ποταμού με την ελπίδα να βρει κάποιο λείψανο. Πήγε μαζί με τον Κλάβδιο. Τους πιάσανε όμως εκεί και αυτούς οι στρατιώτες της ειδωλολατρικής Ρώμης. Τους δέσανε και τους παραδώσανε στον καινούριο έπαρχο. Αυτός τους βασάνισε όσο πιο φρικτά μπορούσε χωρίς να επιτύχει τίποτα. Τότε οι ειδωλολάτρες που βλέπαν ότι δεν προσκυνούν τα είδωλα, έξαλλοι από οργή, τους κρέμασαν πέτρες μεγάλες στο λαιμό και τους πέταξαν στον Τίβερη. Παρέδωσαν έτσι οι μακάροι τις αγίες ψυχές τους στα χέρια του δημιουργού τους. Κάποιος κουρτουάτος, ασεβής και απέσιος άνθρωπος προσποιήθηκε ότι ήταν χριστιανός. Ενώθηκε με τους Αγίους για να τους προδώσει στην κατάλληλη στιγμή. Μία μέρα, βλέποντας τον Τιβούρτιο να προσεύχεται στο ναό, τον παρέδωσε στον έπαρχο. Του είπε ο έπαρχος, «Διάλεξε ένα από τα δύο, ή θα προσκυνήσεις ή θα πατήσεις ξυπόλυτος επάνω στα κάρβουνα». Ο Άγιος έκανε το σταυρό του, στάθηκε επάνω στα αναμένα κάρβουνα και είπε, «Βλέπω τώρα με τη δύναμη της πίστεώς μου και μάθε ότι αληθινός Θεός είναι ο δικός μου. Εκείνος μας βοηθάει και όταν πατάμε πάνω σε φίδια και σκορπιούς. Η δύναμη είναι ασύγκριτη μεγαλύτερη. Γίνε και εσύ μαθητής και άφησε την πλάνη σου». Βλέποντας το θάρρος και τις ομολογίες του, ο άρχοντας διέταξε δια του ξύφους τον θάνατο και έτσι ο Τιβούρτιος παρέδωσε και αυτό στην ψυχή του. Τότε έφεραν τον Κάστουλο που είχε τους Αγίους στο σπίτι του. Τον βασάνισαν προηγουμένως απάνθρωπα και τον έθαψαν κατόπιν ζωντανό σε λάκκο. Έφεραν τον γενναίο Μαρκελίνο και τον Μάρκο. Τους έβαλαν καρφιά στα πόδια και τους ανάγκασαν να κάθονται όρθιοι για να βυθίζονται περισσότερο τα καρφιά στις άρκες. Τους χτύπησαν, τους κέντησαν όπως και τον Κύριο στις πλευρές τους και έτσι παρέδωκαν και αυτοί την Αγία Ψυχή τους. Το γενναιότατο μάρτυρά μας Σεβαστιανό τον άφησαν οι ασεβείς για τελευταίο. Ήθελαν να τον βασανίσουν διαφορετικά, μήπως τον πείσουν να αρνηθεί την πίστη. Έδιναν μεγάλη σημασία στην προσωπικότητά του και ήθελαν να τον κερδίσουν. Ο Διοκλητιανός διέταξε να τον φέρουν στο κριτήριό του για να αντιμετωπίσει μόνος του το ζήτημα. Ήθελε να διαμορφώσει δική του γνώμη. Όμως έβλεπε τον Άγιο σταθερό και αμετακίνητο στην αληθινή πίστη. Και αμέσως προστάζει να δέσουν τον Άγιο σε πάσαλο, σε μέρος του πεδίου σκοποβολής, σαν στόχο, και να τον σημαδεύουν από όλα τα σημεία έως ότου να σκεπαστεί το σώμα του από τα βέλη. Στον τόπο της καταδίκης του Άγιος αγκάλιασε το ξύλο στο οποίο θα τον έδαιναν και είπε τη θερμή προσευχή προς τον Κύριο. «Σε ευχαριστώ Κύριε διότι με αξίωσες να σε μιμηθώ κατά κάποιο τρόπο. Δέξου την ψυχή μου». Έτσι, ο Διοκλητιανός διέταξε να τον ραβδίσουν με βέργες ευλίγιστες, πολύ βαριές, τόσο ώστε έλεωσαν τα κρέατά του και έσπασαν τα κόκαλά του. Έπειτα έριξαν το ιερό λείψανό του σε κάποιο ακάθαρτο τόπο για να μην τον βρουν οι χριστιανοί και κάνουν με αυτό κάποια θαυματουργία, όπως νόμιζαν, και τράβηξαν πολλούς την πίστη του Χριστού, οι μάρτυρές μας αγαπητοί ακροατές. Έτσι και ο Άγιος παρέδωσε την Αγία του ψυχή. Τη νύχτα όμως ο Άγιος παρουσιάστηκε με όραμα σε κάποια ενάρετη αρχόντισσα,
πήγαινε στον τάδε τόπο, της είπε, «Πάρε το λειψανό μου και να το θάψεις στην κρύπτη που είναι στα πόδια των Αποστόλων». Έτσι και έγινε. Παρέλαβε το σώμα του με μεγάλη ευλάβεια και το έθαψε στην εκκλησία μέσα. Ο Άγιος Σεβαστιανός έκανε πολλά θαύματα όχι μόνο στη Ρώμη, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας. Ο κόσμος ανεγνώρισε ότι ήταν η δέηση του Αγίου να παρακαλά το Θεό και να δέχεται ο πιστός λαός την πρεσβεία του με πολλά πνευματικά αγαθά. Μετά τις πληροφορίες περί της Αγίας Βιωτής του Αγίου Σεβαστιανού και των άλλων υπολείπων μαρτύρων, θα κάνουμε, αγαπητοί ακροατές, ένα σύντομο διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως.
Τρίτο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα, 18 του μηνός Δεκεμβρίου, αγαπητοί ακροατές. Ακούσαμε για τον Άγιο Βίο, την ομολογία και την ακλόνητη πίστη των Αγίων Μαρτύρων μας σήμερα. Ο σημερινός μας όμως Άγιος εργάστηκε για τη σωτηρία της ψυχής του, για να μην έχει ζημία ο πνευματικός του κόσμος, και απέφυγε κατά αυτόν τον τρόπο την έκρωση της ψυχής. Αυτό θα είναι το σημερινό μας θέμα, αγαπητοί ακροατές. Τι είναι η ψυχή? Ιδού ένα καλό ερώτημα. Η λέξη ψυχή είναι από τις πιο δύσκολες και στη Βίβλο και στη χριστιανική γραμματεία. Η ψυχή είναι πολυσήμαντη μέσα στην Αγία Γραφή και την πατερική γραμματεία. Φανερώνει πολλά πράγματα. Οι Εβδομήκοντα, μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης, μετέφεραν στα ελληνικά με τη λέξη ψυχή έναν πολυσήμαντο όρο. Ψυχή ονομάζεται κάθε τι έμβιο, κάθε ζώο, συνηθέστατα, όμως μέσα στη γραφή πρόκειται για τον άνθρωπο. Δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο η ζωή εκδηλώνεται στον άνθρωπο. Δεν αναφέρεται σε ένα μόνο τμήμα της ανθρώπινης ύπαρξης, το πνευματικό, σε αντίθεση προς το υλικό, αλλά σημαίνει τον ολόκληρο άνθρωπο ως ενιαία ζωντανή υπόσταση. Η ψυχή δεν κατοικεί απλώς στο σώμα, αλλά εκφράζεται με το σώμα, που και αυτό, όπως και η σάρκα, η καρδία, αντιστοιχεί στο εγώ μας, στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούμε τη ζωή μας. Ψυχή είναι ένας άνθρωπος, είναι κάποιος. Η ψυχή δεν είναι η αιτία της ζωής, αλλά είναι κυρίως ο φορέας της ζωής. Ψυχή είναι η ζωή που υπάρχει σε κάθε κτίσμα. Όπως τα φυτά και τα ζώα, ψυχή είναι και η ζωή που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Είναι και ο άνθρωπος που έχει ζωή. Ψυχή είναι και η ζωή που εκφράζεται μέσα από το πνευματικό στοιχείο της υπάρξεώς μας. Είναι αυτό το πνευματικό στοιχείο της υπάρξεώς μας. Επειδή είναι πολυσήμαντος ο όρος ψυχή, γι' αυτό και σε πολλά σημεία δεν είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικές προεκτάσεις του όρου ψυχή από τα κείμενα, αγαπητοί ακροατές, της Καινής Διαθήκης και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Η ψυχή ως ζωή χρησιμοποιείται από τον Κύριο και τους Αγίους Αποστόλους. Ο Άγγελος Κυρίου είπε στον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Παναγίας μας, «Εγερθείς, παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ. Τεθνίκα σιγάρι ζητούνται στην ψυχήν του παιδίου». Ο Κύριος, περιγράφοντας τον εαυτό του ως καλόν ποιμένα, λέγει, «Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων». Επίσης ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας για την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, λέγει, «Ήτινες υπέρ της ψυχής μου, των εαυτών τράχυλων υπέθηκαν». Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις ο όρος ψυχή σημαίνει την ζωή. Η ψυχή χρησιμοποιείται ακόμη, όπως προαναφέραμε, για τη δήλωση του πνευματικού στοιχείου της υπάρξεώς μας. Θα αναφέρουμε μερικά αγιογραφικά χωρία για να υποστηρίξουμε αυτή την άποψη. Είπε ο Χριστός στους μαθητές του, «Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε». Οι άνθρωποι δεν μπορούν να φωνεύουν την ψυχή, ενώ ο διάβολος μπορεί να το κάνει, με την έννοια ότι η ψυχή, εάν δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο, είναι νεκρά. Ο διάβολος είναι νεκρό πνεύμα, γιατί δεν μετέχει του Θεού και μεταδίδει την έκρωση και σε αυτούς που συνδέονται μαζί του. Είναι ζωντανή οντότης, αλλά δεν υπάρχει κατά Θεόν. Ο Κύριος στην παραβολή του άφρονος πλουσίου παρουσιάζει το Θεό να λέει στον άφρονα, «Άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου». Η διαφορά μεταξύ της ψυχής ως του πνευματικού στοιχείου της υπάρξεως του ανθρώπου, που είναι φύση θνητή, αλλά χάρητη, αθάνατη, και της ζωής, φαίνεται και από μία άλλη διδασκαλία του Χριστού.
ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Στην περίπτωση τη μία, με τον όρο ψυχή εννοεί ο Κύριος το πνευματικό στοιχείο της υπάρξεώς μας και στην άλλη περίπτωση εννοεί τη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος εύχεται στους Θεσσαλονικείς. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών. Δεν πρόκειται εδώ για το λεγόμενο τρισύνθετο του ανθρώπου, αλλά με τον όρο πνεύμα εννοεί τη χάρη του Θεού που δέχεται η ψυχή το χάρισμα. Πάντως εκείνο που θέλουμε εδώ να εντοπίσουμε, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ ψυχής και σώματος. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει στην Αποκάλυψή του: «Είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού. Το σώμα εσφάγει, αλλά η ψυχή βρίσκεται πλησίον του Θεού και μάλιστα συνομιλεί με το Θεό», όπως αναφέρει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής της Αγάπης. Ακόμη η λέξη ψυχή χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον όλο άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά: «Πάσα ψυχή εξουσίες υπερεχούσες υποτασέστον». Με αυτήν τη μικρή ανάλυση πιστεύω γίνεται φανερό ότι πολυσήμαντος είναι ο όρος ψυχή μέσα στην Αγία Γραφή. Με αυτόν τον όρο εννοείται και ολόκληρος ο άνθρωπος και το πνευματικό στοιχείο της υπάρξεώς του και η ζωή που υπάρχει στον άνθρωπο, στα φυτά, στα ζώα, σε όλα εκείνα που μετέχουν τη ζωοποιού ενεργίας του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, μιλώντας για το άκτιστο φως το οποίο εγκίνεται στην θεοφόρο ψυχή υπό του ενικούντος Θεού, λέει ότι αυτό είναι η ενέργεια του Θεού και όχι η ουσία του Θεού. Και όπως λέγεται φως η ουσία, έτσι λέγεται φως και η ενέργεια. Το ίδιο γίνεται και με την ψυχή. Ψυχή λέγεται και η πνευματική και η βιολογική ζωή. Αλλά γνωρίζουμε καλά ότι άλλο η πνευματική και άλλο η βιολογική ζωή. Εντοπίσαμε αυτό το χωρίο του Αγίου για να φανεί ότι οι πατέρες, αγαπητοί ακροατές, γνωρίζουν καλά ότι ο όρος ψυχή αποδίδεται και στο πνευματικό στοιχείο της υπάρξεώς μας, αλλά και σε αυτήν την ίδια τη ζωή. Και ακόμη ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δευτέρας. Αυτό θα το δούμε καλύτερα όταν θα εξετάσουμε τη διαφορά μεταξύ της ψυχής των ζώων και του ανθρώπου. Προσπαθώντας να δώσουμε έναν ορισμό της ψυχής με την πνευματική της έννοια, ως του πνευματικού στοιχείου της υπάρξεώς μας, αναφερόμαστε στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος λέει ότι η ψυχή είναι ζώσα, απλή, ασώματη, αόρατη στους σωματικούς οφθαλμούς, λογική και νοερά, ασχημάτιστη, ενώ χρησιμοποιεί ως όργανο το σώμα και του δίδει ζωή, αυτεξούσια, θελητική και ενεργητική. Πώς όμως, αγαπητοί ακροατές, δεν αφήνουμε να νεκρωθεί και να ασθενήσει η ψυχή μας? Μιλούμε συχνά στην Εκκλησία για την πτώση του ανθρώπου και το θάνατο που ήρθε σαν αποτέλεσμα αυτής της πτώσεως. Προηγήθηκε ο πνευματικός θάνατος και ακολούθησε ο σωματικός. Η ψυχή έχασε την άκτιστη χάρη του Θεού. Ο νους έχασε τη σχέση του με το Θεό και σκοτίστη. Μετέδωσε δε αυτήν την σκότωση, την έκρωση και στο σώμα. Αυτή η ασθένεια, η δέσμευση, η ακαθαρσία και η νέκρωση της ψυχής περιγράφεται θαυμάσια στα πατερικά έργα της Εκκλησίας μας. Κάθε αμαρτία είναι επανάληψη της αμαρτίας του Αδάμ και κάθε αμαρτία δοκιμάζει ο άνθρωπος, αλλά δοκιμάζεται στο σκοτασμό και στην έκρωση της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος αφήνει ελεύθερες τις αισθήσεις του και δια των αισθήσεων ο νους διαχέεται έξω από την καρδιά, τότε έρχεται η δέσμευση της ψυχής. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε ασέλινο νύκτα. Αυτό συνιστά και την ασθένεια της ψυχής. Όσιος θαλάσσιος,
μας λέει ότι ασθένεια της ψυχής είναι η έξι της κακίας, ενώ θάνατος η κατενέργεια αμαρτία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ένα σύντομο διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως. Τέταρτο μέρος της συντροφιάς μας για σήμερα, 18 Δεκεμβρίου, μαζί με τον Άγιο Μάρτυρα Σεβαστιανό και τους υπόλοιπους Αγίους Μάρτυρες. Και μαζί με εσάς, αγαπητοί ακροατές. Στο μικρόφωνο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε την ψυχή και ποια σχέση έχουν νους, καρδιά, ψυχή και διάνοια. Αγαπητοί μου, όλη η παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας συνίσταται στο να θεραπεύσει και να ζωοποιήσει την νεκρά από την αμαρτία ψυχή. Σε αυτό το σημείο έγκυται η θεραπεία της ψυχής και σε αυτό συντελούν όλα τα μυστήρια και όλη η ασκητική ζωή της Εκκλησίας μας. Όποιος αγνοεί αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί να αισθανθεί την ατμόσφαιρα της παραδόσεως. Θα δούμε στη συνέχεια τι είναι αυτή η υγεία και η ζωοποίηση της ψυχής και μερικούς τρόπους για την απόκτηση, καθώς επίσης και πώς λειτουργεί μια υγιής και ζωντανή ψυχή. Η υγεία της ψυχής είναι η απάθεια και η γνώση. Οι Άγιοι Πατέρες περιγράφουν και μερικούς τρόπους δια των οποίων ανασταίνεται, ζωοποιείται και θεραπεύεται η ψυχή. Η λύπη κατά Θεόν, δηλαδή η μετάνοια, αναιρεί την ειδονή. Ο Άγιος Θεράπων της ψυχής είναι να καθαρίζει τη διάνοια. Είναι παρατηρημένο ότι όταν κρατά κανείς το νου του καθαρό και τους λογισμούς και διάφορες εικόνες, τότε μπορεί να διατηρεί καθαρή και την ψυχή του. Η ψυχή θεραπεύεται όταν αποστέργει την προσταχήρω σχέση και προσκολάται δια της αγάπης στο Κρίτονη. Ο Άγιος Γρηγόριος πάλι ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας όλη την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, λέει ότι με την παράβαση και την αμαρτία χάσαμε το καθομοίωση, αλλά το κατ' εικόνα ουκ απολέσαμε. Ακριβώς επειδή δεν χάσαμε το κατ' εικόνα, γι' αυτό μπορούμε να αναστήσουμε την ψυχή. Απαλλασσομένη ψυχή από την σχέση προς τα χειρότερα και προσκολωμένη δια της αγάπης προς το αγαθότερο και υποτασσόμενη σε αυτό, δια των έργων και των τρόπων της αρετής. Γράφει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι αγωνιζόμαστε να εξοικήσουμε από το σώμα το νόμο της αμαρτίας και να ενοικήσουμε μέσα στο σώμα την επισκοπή του νου. Και έπειτα νομοθετούμε σε κάθε δύναμη της ψυχής και στα μέλη του σώματος τα προσήκοντα.
στις αισθήσεις νομοθετούμε εγκράτεια. Στο παθητικό μέρος της ψυχής την αγάπη. Το λογιστικό βελτιώνουμε αποβάλλοντας κάθε τι που εμποδίζει τη διάνοια στην ανάβαση του Θεού. Και αυτό καλούμε νύψη. Όταν κανείς καθαρίσει το σώμα με την εγκράτεια, το θυμό και την επιθυμία, δι' αγάπης θείας ποιησάμενος, και παρουσιάσει στο Θεό το νου εξαγνισμένο δια της προσευχής, τότε έχει πετύχει το αποτέλεσμα. Η θεραπεία λοιπόν της ψυχής, η ζωοποίηση του νεκρού νου, η καθαρότητα της ακάθαρτης καρδίας δεν επιτυγχάνονται με συμβουλές ούτε με φάρμακα, αλλά με την ασκητική μέθοδο της Εκκλησίας. Στα κείμενα της Αγίας Γραφής, αγαπητοί ακροατές, και των Αγίων Πατέρων, γίνεται μία σύγχυση, αλλά και διάκριση μεταξύ των όρων ψυχής, νοός, καρδίας και διανοίας. Στα κείμενα της Καινής Διαθήκης και των Αγίων Πατέρων, η ψυχή ταυτίζεται με το νου. Οι όροι νους και ψυχή εναλλάσσονται. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς χρησιμοποιεί τον όρο νου με δύο σημασίες. Νους είναι και ολόκληρη ψυχή, το κατοικώνα. Νους είναι και μία δύναμη της ψυχής, όπως εξηγήσαμε. Γιατί όπως ο Τριαδικός Θεός είναι νους, λόγος και πνεύμα, έτσι και η ψυχή έχει νου, λόγο και πνεύμα. Η ταύτιση νου και ψυχής φαίνεται καθαρά και σε άλλο χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η ψυχή του ανθρώπου ως κατοικώνα Θεού είναι τριαδική. Είναι νους, λόγος και πνεύμα. Αφού ο νους με τη γενική έννοια ταυτίζεται με την ψυχή, σημαίνει πως και ο νους έχει τρεις δυνάμεις. Ενώ ο νους είναι μία από τις δυνάμεις της ψυχής, συγχρόνως είναι και όλη η ψυχή. Ένα χαρακτηριστικό χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά θα αναφέρουμε. Όταν το ενιαίον του νου γέννηται τρισών, μένων ενιαίων, τότε συνάπτεται τη θειαρχική τριάδη μονάδη. Έτσι η ψυχή, της οποίας μια δύναμη είναι ο νους, αλλά παρά τα αυτά και όλη η ψυχή με τις τρεις δυνάμεις είναι και λέγεται νους. Άρα, στο σημείο νους λέγεται και καρδιά, και οι δύο όροι νους καρδιά εναλλάσσονται. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ερμηνεύοντας το Λόγο του Χριστού, απαντά καθαρότατα και ασπάζεται κατά κάποιο τρόπο και λέει: νους λέγεται και η ουσία της ψυχής, δηλαδή η καρδιά. Με αυτήν την έννοια νους και καρδιά ταυτίζονται, αφού στο νου κατοικεί ο ίδιος ο Χριστός. Αγαπητοί ακροατές, ας επιτρέψουμε το Λόγο του Θεού να εισέλθει στην ψυχή μας. Και τότε τα πάντα θα φωτιστούν από τη Θεία Χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σε αυτό το σημείο, μία ακόμη εκπομπή «Συντροφιά με τους Αγίους» έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε εδώ τον ηχολήπτη μας, αλλά και όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε. Συντροφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία.